Το ενδιαφέρον για τον Γιάννου από την Ιταλία είναι όλο και πιο έντονο, καθώς ο Ιταλός δημοσιογράφος Τσόρο Βενεράτο αναφέρει πως ο Άσος του Πάουκ είναι στη μεταγραφική λίστα αρκετών πρωτοκλασσάτων ομάδων της ΣΕΡΙΑ. Μέταξυ άλλων η Νάπολη, η Αταλάντα, η Φιωρεντίνα αλλά και η Ιντε. Οι Νερατζούρι όμως φαίνεται να τους απασχολεί κι άλλος σε ένας παίκτης των πρωταθλητών Ελλάδος, το όνομα αυτού Νικόλαος Μπότης. Ο 16χρονος λαριστές ορματοφύλακας ύψους 1,90 των Ακαδημιών του ΠΑΟ βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα για την ενίσχυση της Πριβέρα των Ιταλών. Ενώ όπως έχουν σημειώσει στο ρεπορτάζ ως Ιταλοί για τον Μπότη έχουν δείξει ενδιαφέρον και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Τη συνδίκαση των υποθέσεων του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ αποφάσισε το ΚΑΣ. Βάσει τη νεότερη ενημέρωση που έλαβαν οι ομάδε, καθώ και η ΕΠΟ, οι προσφυγέ του θα συνδικαστούν την ίδια μέρα και ώρα, προκαλώντα αντιδράσει σε κάθε στρατόπεδο. Από τη μία, οι ασπρόμαυροι εκτίμησαν ότι αν αρνούταν το αίτημα τη συνδίκαση, η όλη υπόθεση θα καθυστερούσε ιδιαιτέρω, κατηγορώντα τον Ολυμπιακό για τακτική κολυσιαργία, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι νιώθουν απόλυτα δικαιωμένοι για τη στάση του από την αρχή στην υπόθεση αυτή. Η μέρα τη 19η Μαου είναι η μέρα μνήμη για του 350.000 αδικοχαμένου Έλληνε του Πόντου από το κίνημα των Νεότουρκων και των Εθνικιστών του Κεμάλ. 101 χρόνια μετά οι πληγέ είναι ενωπέ, καθώ ένα τόσο αιματηρό και βίαιο γεγονό δεν γίνεται να εύκολα από οποιαδήποτε μνήμη. Με τη σειρά του ΟΠΑΟΚ, με ανακοίνωσή του, τίμησε αυτέ τι χαμένε ζωέ. Είμαστε περήφανοι που ο ΠΑΟΚ έδωσε ένα νέο σπίτι και καινούργιε ελπίδε σε χιλιάδε πόντιου που κατέφθασαν στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε ευγνώμονε γιατί εκείνοι μα ενέπνευσαν με το στο πείσμα τους για ζωή και αναγέννηση, με εργατικότητα και ανθρωπιά. Τιμούμε τη μνήμη των νεκρών και ενώνουμε τη φωνή μας με τους πόντιους σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι την τελική δικαίωση και την καθολική αναγνώριση του ιδεχθούς εγκλήματος κατά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας της γενοκτονίας το 1919.